άνομοι κυνηγοί καταστρέφουν φυσική ομορφιά και πολιτιστικά μνημεία στην περιφέρεια. Ποια μέτρα θα λάβουν οι αρχές, απευθείας συνδέσεις. Αντιδράσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια από την ακύρωση της δημοπράτησης της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις φορείς και κάτοικοι. Ώρες αγωνίας για ένα τετράχρονο αγόρι που χρειάζεται μεταμόσχευση καρδιάς και θα πετάξει αύριο για Ιταλία. Με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο έρχονται Ιταλοί ειδικοί στον Άραξο για να το συνοδεύσουν. Ανησυχία από την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Πλήγμα για τον τουρισμό, λένε οι εμπλεκόμενοι φορείς. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Παρακολουθείτε από το Ionian και απόψε λοιπόν Παρασκευή 27 Μαρτίου κοντά σας με αρκετά θέματα από την σημερινή επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με ένα ενδιαφέρον θέμα. Αφορά διάφορες επιδρομές που γίνονται από λαθρέους κυνηγούς. Φαινόμενα συνηθισμένα θα μπορούσε να πει κανείς κατά την περίοδο του κυνηγιού σε περιοχές, γιατί εκεί εστιάζουμε, παράμιλης φυσικής ομορφιάς αλλά και πολιτιστικής σπουδαιότητας. Μια από τις περιοχές που ταλαιπωρούνται από το φαινόμενο είναι τα νησιά Στροφάδες στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για δύο πολύ μικρά νησιά, τα οποία όσοι δεν γνωρίζουν βρίσκονται 30 περίπου μίλια νότια της Ζακύνθου και άλλα τόσα 30 περίπου μίλια ανοιχτά δυτικά της Κυπαρισίας. Πρόκειται για στην κυριολεξία το νοτιοδυτικό άκρο της χώρας μας, της Ελλάδας. Οι αρχές αλλά και η Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου χρόνια τώρα επιχειρούν να περιφρουρήσουν τα πανέμορφα αυτά νησιά. Τι λένε και πώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα οι κυνηγετικοί σύλλογοι. Για το θέμα αυτό λοιπόν έχουμε απόψε στο δελτίο μας τον πρόεδρο του Συλλόγου των Κυνηγών της Ζακύνθου αλλά και τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον καλεσμένο μας από την Κυνηγετική Ομοσπονδία της Πελοποννήσου, τον κύριο Μαρκόπουλο, να του πούμε μια καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Κύριε Μαρκόπουλε. Καλησπέρα και από μένα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και να καλησπερίσουμε και τον κύριο Διονύση Φιωρεντίνο, πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ζακύνθου. Κύριε Φιωρεντίνο, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα ζητήσω λοιπόν λίγο υπομονή, προκειμένου ένα λεπτό μόνο να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Βασίλη Μούτσιου και αμέσως θα επιστρέψουμε εδώ να το συζητήσουμε. Μνημείο απαράμιλης αρχαιολογικής και πολιτιστικής σπουδαιότητας καθώς και φυσικής ομορφιάς στα Στροφάδια κάθε χρόνο μπαίνουν στο στόχαστρο των λαθροθύρων κυνηγών οι οποίοι προκειμένου να ασκήσουν το αγαπημένο τους χόμπι προχωρούν σε καταστροφές τόσο στο σπάνιο θαλάσσιο και χερσαίο φυσικό περιβάλλον όσο και στις εγκαταστάσεις της Ιεράς Μονής του Σωτήρος ως ιστορικό και θρησκευτικό μνημείο ανυπολόγησης αξίας. Με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Ζακύνθου έχει ήδη ξεκινήσει σαφάρι πάταξης λαθροθυρίας του φαινομένου που ανθεί κάθε άνοιξη ειδικά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και έχει ως αποτέλεσμα τη θανάτωση χιλιάδων τριγωνιών που φτάνουν εξαντλημένα από την υποσαχάρη Αφρική. Από τότε που αναλάβαμε εμείς την διοργάνωση και τη φύλαξη με τη συμμετοχή του Λιμεναρχείου, του Θαλασσίου Πάρκου, της Ομοσπονδίας Θηροφυλάκων της Πελοποννήσου και στη συνέχεια πέρυσι και πρόπερση με την παρουσία και ενός από το Δασαρχείο, όπως και από την Μονή, έχουμε μία φύλαξη η οποία αποβλέπει στο να όχι μόνο να μην κυνηγήσουν οι επίδοξοι λάθροθύρες, αλλά να μην βιοπραγήσουν, γιατί κυρίως αυτό μας οδήγησε στη λήψη των μέτρων. Δεν πήγαινε κάποιος να χτυπήσει μερικά τριγώνια και να σηκωθεί να φύγει, αλλά είχε εγκαταστάσεις, όπως θα ξέρετε και τα έχουμε πει. Είχανε βλάψει το περιβάλλον, είχανε οικειοποιηθεί. Όσοι είχαν οικονομική ανεξαρτησία πήρανε Αλβανούς, δεν το λέω υποτιμητικά, Αλβανούς τους νικιάσανε και τους βάλανε εκεί να φυλάνε το πόσο τους, δεν σκήτανε τον πατέρα τους στο χωράφι και άλλα πολλά. Να μην πω και για τις βιοπραγίες που γινόντουσαν εκτός από τη φύση, αλλά και προς ζημία της Μονής εκεί. Έχουμε λοιπόν την διαπιστωμένη πλέον παρουσία μας, η οποία ήταν και αποτελεσματική. Ότι είχα την πρόνοια να συμπεριληφθούν τα Στροφάδια στο θαλάσσιο πάρκο, στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, που εγνώριζα ότι υπάρχουν τα μείον, αλλά υπήρχαν και τα συν. Διότι έτσι έχει υποχρέωση το θαλάσσιο πάρκο να φυλάσει και τα Στροφάδια. Επίσης, θετική και αποτελεσματική ήταν η παρουσία της Ομοσπονδίας Θηροφυλάκων της Πελοποννήσου.
Κατά γενική ομολογία, τα φαινόμενα επιδρομών και λαιλασιών από λαθροθύρες έχουν περιοριστεί τα τελευταία χρόνια και αυτό χάρη στις συντονισμένες ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Με άλλα λόγια, το ζητούμενο είναι η ενίσχυση των ελέγχων και η εφαρμογή της νομοθεσίας. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατευτεί το σπάνιο φυσικό περιβάλλον της περιοχής έναντι πάντων των πολιτών που συστηματικά παραβιάζεται. Καταρχήν να πούμε ότι απόψε μας δίνεται και δυνατότητα και κυρίως σε όσους δεν έχουν επισκεφθεί αυτό το μνημείο στην κυριολεξία της φύσης να παρακολουθήσουμε όμορφες εικόνες από αυτή την περιοχή που είναι πάρα πολύ σπάνιες και είναι πάρα πολύ δύσκολο στη ζωή του κάποιος να πάει εκεί και να νιώσει από κοντά, να ζήσει από κοντά αυτό το καταπληκτικό τοπίο. Να ξεκινήσουμε, κύριε Μαρκόπουλε, από εσάς, πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου. Διανύουμε περίοδο που απαγορεύεται το κυνήγι. Και βέβαια, ένας από τους λόγους που ακόμη περισσότερο εκεί, σε αυτή την περιοχή, την πανέμορφη περιοχή, εσείς πάντα φροντίζατε και ακόμη φροντίζετε με την παρουσία σας, των ανθρώπων σας δηλαδή, να αποφεύγονται όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από τον Σεβασμιότατο. Ναι, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι από το 2000. Όταν ο Σεβασμιότατος εξέφρασε την ανησυχία του για το τι γίνεται στις τροφάδες, εμείς ανταποκριθήκαμε άμεσα, τόσο διότι οφείλαμε να διαφύλαξουμε τους υπομετανάστες συμπληθυσμούς των αποδημητικών τριγωνιών και όχι μόνο, αλλά και διότι δεν δεχόμαστε φαινόμενα τα οποία εκπορεύονται από κάποιους και συνήθως στα στροφάδια πήγαιναν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μεγάλη οικονομική δυνατότητα, είχαν τον τρόπο να πηγαίνουν και πράγματι γινόταν μια σοβαρή ζημιά στο πληθυσμό των θυραμάτων. Εδώ λοιπόν και 14 χρόνια είμαστε κάθε χρόνο παρόντες εκεί. Επί 40 μέρες λιμάκια αναλασσόμενα θυροφυλάκων της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας του Πελοποννήσου από τις 10 περίπου Απριλίου μέχρι και τις 20 Μαΐου, βρίσκονται στην περιοχή. Οφείλω να πω, να διαβεβαιώσω και προκαλώ την οποιαδήποτε άλλη άποψη αν υπάρχει, ότι από τότε και για όσο διάστημα βρίσκονται πάνω οι ομοσπονδιακοί θυροφύλακες, δεν πέφτει ούτε κροτίδα στις τροφάδες. Ούτε κροτίδα. Δεύτερον, υπήρξε μια σκέφτηση αυτής της ομάδας συνεργασίας, δηλαδή ο Μητροπολίτης, ο Λιμενικό και η Ομοσπονδία που είμαστε οι πρώτοι που κάναμε αυτή την απόβαση ας την πω προστασίας εκεί, κάποια στιγμή και οι δασικές υπηρεσίες της Ζακύνθου και το θαλάσσιο πάρκο εκεί με κάποιους φύλακές του συμπαρίστανται σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω λοιπόν να πω το εξής και να το ξεκαθαρίσω. Τουλάχιστον μπορεί ο Σεβασμιότατος και να έχει δίκιο παλιότερα να συνέβαιναν τα φαινόμενα που είπε όσον αφορά βιοπραγίες κτλ. Από τη στιγμή όμως που δεν επιτρέπεται η απόβαση στα νησάκια αυτά και τη συγκεκριμένη περίοδο, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται άλλες περιόδους, ναι. Δεν υπάρχει κάποιος που να ασελγήσει πάνω στα ιερά μνημεία της φύσης αυτά και της ιστορίας και της θρησκείας. Νομίζω ότι το θέμα έχει πλέον πάρει το δρόμο του. Και κανένα ρεπορτάζ δεν μπορεί να σταθεί αναφερόμενο σε λαθροθυρία στις τροφάδες. Κανένα. Και είμαι κατηγορηματικότατος. Μάλιστα. Βεβαίως, να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Διοικητικό Σύλλογο της Ζακύνθου, όπου όλα τα διοικητικά συμβούλια κατά καιρούς πράγματι στην κατεύθυνση αυτή συντονιζόμαστε και προσπαθούμε για τον λόγο, για τα θέματα που σας είπα πριν. Και η επιτυχία μας είναι δεδομένη. Κύριε Μαρκόπουλε, να βάλουμε την κουβέντα μας για τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Ζακύνθου, τον κύριο Φιωρεντίνο, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Συμμετείχε και στη σημερινή σύσκεψη η οποία έγινε και νομίζω ότι εκεί έγινε η απαραίτητη ενημέρωση. Άλλωστε, ο Σεβασμιότατος κύριε Φιωρεντίνε μίλησε σε ένα χρόνο παρελθόντα, έτσι. Δηλαδή είπε, γινόντουσαν αυτά. Δεν είπε κανείς ότι γίνονται σήμερα, για να το ξεκαθαρίσουμε. Σωστά λέει και ο κύριος Μαρκόπουλος. Προς Θεού, ναι, το είπε, το τόνισε ο κύριος ο Σεβασμιότατος. Τόνισε αυτό. Από το 2000, όπως σας είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, γίνεται η φύλαξη των στροφάδων. Δεν έγινε κανένα κρούσμα, δεν υπάρχει κανένα κρούσμα την περίοδο αυτή, όπως αναφέρθηκε. Στα προηγούμενους μήνες, δεν ξέρουμε τι γίνεται στους υπόλοιπους μήνες, για την περίοδο αυτή του Απριλιάτικου, του Ανοιξιάτικου Τριγωνιού, γίνεται η φύλαξη από το 2000 και δεν έχει κανένα κρούσμα λαθροθυρίας. Το τόνισε ο Σεβασμιότατος, το είπαμε, συμβάλλουμε και εμείς σε αυτή τη
κατεύθυνση, πάντα με συνεννόηση με την Ομοσπονδία μας, και πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα άλλο κρούσμα. Το ότι φιλοξενούμε απόψε το δελτίο μας τόσο τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας όσο και εσάς, κύριε Φιωρεντίνο, έχει σημασία να δείξουμε ότι οι ίδιοι οι κυνηγοί πλέον και πριν από πολλά χρόνια, όπως λέει ο κύριος Μαρκόπουλος, προφυλάσσουν. Οι ίδιοι δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να γράφεται με μαύρα γράμματα το όνομα κυνηγός και να μην το συγχαίει κανείς με τους λάθρο κυνηγούς, με τους λάθρο θύρες, όπως λέμε. Έτσι, οι ίδιοι οι κυνηγοί φροντίζουν γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Το έχουμε ξεκαθαρίσει. Από ανέκαθεν το έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεν έχει θέση στην κυνηγετική οικογένεια κάποιος που είναι λάθρο θύρας. Το έχουμε ξεκαθαρίσει. Εμείς είμαστε πρωτοπόροι ως προς την πανίδα και τη χλωρίδα του κάθε νησιού, του κάθε τόπου. Είμαστε πρωτοπόροι ως προς την οικολογική ευαισθησία που έχουμε για τη χλωρίδα κάθε τόπου και ξεκαθαρίζουμε πάλι και σας λέω ότι μέσα στην κυνηγετική οικογένεια δεν έχουν θέση οι λαθροθύρες. Κύριε Μαρκόπουλε, η Ομοσπονδία στέλνει και φύλακες κάτω, έτσι δεν είναι? Μα βεβαίως, οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες που αναφέρεται και ο Σεβασμιότατος είναι οι θηροφύλακες της Ομοσπονδίας μας. Έτσι. Είναι αυτό το σώμα θηροφυλακής που έχουμε δημιουργήσει εμείς με τη συνδρομή των κυνηγών μας, που έχει τα πανευρωπαϊκά πρωτεία όσον αφορά την δημιουργία του. Είναι ένα σώμα που από αυτή τη δημιουργία του μέχρι και σήμερα, δηλαδή στα 14 χρόνια, έχει υποβάλει χιλιάδες ελέγχους, εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους και βεβαίως και πολλές, μα πάρα πολλές μηνύσεις, τις οποίες υποστηρίζουμε και ως πολιτική αγωγή, καταδικάζοντας όσους με τις ενέργειες και τις πράξεις τους λιδωρούν αυτή τη δραστηριότητα στην οποία πολύ ωραία όλοι ανήκουμε και για μας είναι ένας τρόπος ζωής, είναι προϋπόθεση και προτεραιότητα. Η διατηρησιμότητα της αειφορίας, του περιβάλλοντος, ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίζεται κανείς για να έχει. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πρώτιστη για μας φροντίδα η ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, η λήψη μέτρων, γιατί χωρίς σωστό περιβάλλον, χωρίς ζωντανό περιβάλλον, χωρίς προστατευμένο περιβάλλον, χωρίς συμπληρώσεις στο περιβάλλον, φυσικά δεν θα έχουμε κυνήγι. Και εμείς το κυνήγι το θέλουμε και για μας. Και όσα κάνουμε σήμερα μέσα από δράσεις φιλοθεραματικές και τα λοιπά είναι η εγγύηση ότι θα το βρουν και τα παιδιά μας. Πολύ σωστά είπε ο πρόεδρος, ο Διονύσης Φιωρεντίνος, καλός φίλος και καλός συνάδελφος, ότι είναι ξένο σώμα για μας όσοι λειτουργούν πέρα από τους νόμους και τις αρχές, τους γραφτούς και άγραφτους νόμους και τις ηθικές αρχές που αφορούν το κυνήγι. Και δεν είναι δυνατόν κάποιοι, ελάχιστοι, μέσα από τις ενέργειές τους να εκθέτουν το σύνολο της κυνηγητικής οικογένειας, εάν και εφόσον υπάρχει. Κύριε Μαρκόπουλε και κύριε Φιωρεντίνη, είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στο δελτίο μας, έχουμε πάρα πολλά θέματα για απόψε. Μόνο δύο λόγια θα θέλαμε έτσι να μας πείτε όσον αφορά τα στροφάδια. Είναι κόσμος απόψε που παρακολουθεί το δελτίο μας και είμαι σίγουρος ότι δεν γνωρίζει καν ότι υπάρχουν αυτά τα καταπληκτικά νησάκια που και είναι το νοτιοδυτικό άκρο της χώρας, της Ελλάδας, 30 μίλια από τη Ζάκυνθο, 30 μίλια από την Κυπαρισία. Στο είναι πουθενά, ο μέσα στη γη, νομίζω έχετε πάει. Έχετε πάει, κύριε Μαρκόπουλε. Βεβαίως, επανειλημμένα. Είναι ο πρώτος σταθμός που πράγματι ξεκουράζεται από δημητικά. Το να πάει εκεί κανείς να ασκήσει θύρα είναι εγκληματικό. Είναι μνημείο φύσης. Έτσι απλά. Είναι τα πουλιά. Έρχονται εκεί να βρουν ένα αποκούμπι για να πάρουν δυνάμεις να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Από τότε λοιπόν που αυτό έγινε εγγύηση από εμάς για τα αποδημητικά αυτά θυράματα, σας πληροφορώ ότι και οι πληθυσμοί πάνε καλύτερα. Και βέβαια κάποιοι αστεί ισχυρισμοί κάποιων για κάτι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες νεκρά τριγόνια. Εντάξει, καλό είναι να το ρίξουμε εκεί στο γυαλό της Ζακύνθου, να το πάρει το κύμα, γιατί είναι και υπερβολικό και ψευδές και ανυπόστατο. Κύριε Φιωρεντίνε, δύο λόγια για τα στροφάδια. Είχα την τύχη και εγώ να τα έχω επισκεφθεί πολλές φορές. Είναι πράγματι ένα μνημείο φύσης. Είναι ένας σταθμός ξεκούρασης για τα αποδηματικά πουλιά. Είναι κρίμα να μην τα προστατεύσουμε και κρίμα να μην διατηρήσουμε αυτό το φυσικό κάλος που υπάρχει επάνω στο νησί. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά στη διάθεσή σας. Γεια σας.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, κυρίες και κύριοι. Αναφερόμαστε στην ακύρωση της δημοπράτησης της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου, η οποία επισημοποιήθηκε πλέον. Στο χθεσινό μας δελτίο κατέθεσαν την άποψή τους σε απευθεία σύνδεση τόσο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο κ. Μαρλαφέκας, όσο και ο αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, ο κ. Γεωργιόπουλος. Σήμερα οι αντιδράσεις εντάθηκαν με τους κατοίκους και τους φορείς της Δυτικής Ελλάδας να είναι έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις. Ως πότε η Αχαΐα, η Ηλία και το Νότιο Ιόνιο θα θρηνούν ανθρώπους στην άσφαλτο και ως πότε η ευρύτερη περιοχή θα παραμένει πίσω στην ανάπτυξη αφού δεν διαθέτει σύγχρονες υποδομές μεταφορών, αυτό διερωτώνται φορείς και κάτοικοι μετά την ανάρτηση στην διάβγεια της ακύρωσης της δημοπράτησης του κλειστού αυτοκινητόδρομου Πατρών Πύργου. Φορείς ζητούν άμεση συνάντηση με τα κυβερνητικά στελέχη ώστε επιτέλους να τρέξουν οι διαδικασίες και να κατασκευαστεί ένας σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος και να αποκτήσει νόημα το όνομα της Βόρειας Οδού Πελοποννήσου, που είναι Ολυμπία Οδός. Η ευθύνη της Ολυμπίας Οδού ήταν να κατασκευάσει το έργο από Ελευσίνα μέχρι Τσακώνα. Αμύφθηκε γι' αυτό, πήρε ολόκληρο το τίμημα των 2,1 δις ευρώ, πήρε επιπλέον κάπου 600 εκατομμύρια ευρώ και το έργο το εγκατέλειψε μέχρι την Πάτρα. Θα το ψάξει κανένας? Δεν υπήρχαν εγγυήσεις. Ήταν τόσο αποικιακού χαρακτήρα η σύμβαση αυτή που πάνε να πει ότι είχαν την πλήρη ελευθερία οι κατασκευαστικές εταιρείες να κάνουν ό,τι γουστάρουν, ό,τι ήθελαν. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Απόστολος Κατσιφάρας, με γραπτή του ανακοίνωση, τονίζει ότι για την αναβολή της δημοπράτησης δεν φέρει καμία ευθύνη η Περιφέρεια, αλλά η πρώην και η νυν κυβέρνηση, ενώ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πιέζει για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο ξεκίνησε το 2007 με την ψήφιση στη Βουλή της Σύμβαση Παραχώρησης Ολυμπίας Οδού Αθήνα, Κόρινθος, Πάτρα, Πύργος, Τσακώνα. Ένα είναι βέβαιο. Απομακρυνόμαστε από το μεγάλο εθνικό και περιφερειακό στόχο που είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου. Θα διεκδικήσω σταθερά και στεναρά την κατασκευή του συνόλου του φυσικού και τεχνικού αντικειμένου. Δεν με ενδιαφέρει πόσες εργολαβίες θα βγουν. Από την πλευρά του, αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και μέλος της ΙΚΙΠΑ, Γιώργος Κανέλης, εκφράζει φόβους ότι η αναβολή θα είναι πολυετής. Ο φόβος λοιπόν είναι ότι το έργο αυτό, η σκοτόστρα, θα παραμείνει σκοτόστρα, ενώ ελπίζαμε ότι θα ξεκινήσει τώρα, άγνωστο πότε θα πάψει να είναι σκοτόστρα. Δεν μας αρέσει αυτό, είναι ανησυχητικό. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις από την κυβέρνηση για το πότε θα γίνει η δημοπράτηση του έργου, τότε φορείς και αιρετοί από τους δύο νομούς θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Να μείνουμε στο θέμα και να πάμε στον πύργο, όπου εκεί συνεχίζονται οι αντιδράσεις. Μάλιστα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τζαβάρας χαρακτήρισε την απόφαση ως ένα ύπουλο και πισόπλατο κτύπημα που ουσιαστικά στερεί την προοπτική της ανάπτυξης στην περιοχή. Μύδρους εξαπέλυσε εναντίον του Υπουργού Οικονομίας και Υποδομών Γιώργου Σταθάκη αλλά και των ηλίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη ματέωση της δημοπράτησης του έργου του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργος ο βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τζαβάρας. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σήμερα, επισήμανε ότι η Ηλία δέχθηκε ένα ύπουλο και πισόπλατο χτύπημα και ουσιαστικά με τον πιο άθλιο τρόπο τη στέρισαν την προοπτική της ανάπτυξης. Ανέφερε ακόμα ότι με την απόφαση της ματέωσης του έργου, ο Υπουργός θέλει να ευνοήσει τη ΜΕΤΚΑ ΑΕ. Αποκάλυψε μάλιστα τους κυβερνητικούς παράγοντες δούλους της εταιρείας και επίσης είπε ότι το έργο ματαιώθηκε για να απενταχθεί από το ΕΣΠΑ και να μην γίνει ποτέ. Παράλληλα, ο κ. Τζαβάρας, χρησιμοποιώντας σκληρό αλλά και καταγγελτικό λόγο, δεσμεύτηκε, όπως είπε, να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για να ερευνηθούν οι τυχόν αξιόπινες πράξεις που έχουν διαπραχθεί με αυτή την απόφαση, την οποία θεωρεί και μία άρτια από νομικής πλευράς. Η Ηλία δέχθηκε ένα ύπουλο και πισόπλατο χτύπημα. Ουσιαστικά, με τον πιο άθλιο τρόπο, της εστέρισαν την προοπτική της ανάπτυξης με μία απόφαση η οποία ήρθε όχι ως κεραυνός ενεθρία, αλλά ήρθε όμως να διαψεύσει αυτούς που πριν λίγες μέρες έλεγαν οτιδήποτε για να δικαιολογήσουν την υπερηφάνεια και τον πατριωτισμό τους. Πρώτη φορά βλέπω κείμενο υπουργικής απόφασης να υιοθετεί για την άσκηση της πολιτικής της κρατικής της υποδείξης μιας μεγάλης τεχνικής εταιρείας με την απόφαση αυτή της ματέωσης ότι δεν θέλει ο κύριος Υπουργός να ευνοήσει τη ΜΕΤΚΑ ΑΕ. Λυπάμαι που το λέω, είναι τραγική η περίπτωση αυτή να φαίνονται άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται εκλέχτηκαν και αυτή είναι η λαϊκή εντολή τους να υπερασπίζονται τα συμφέροντα, τα ζωτικά συμφέροντα της Ηλίας
και ουσιαστικά να γίνονται παπαγαλάκια προπαγάνδησης τόσων σκληρών για το μέλλον της Ηλίας αποφάσεων. Παράλληλα κάλεσε και τους Δήμους να προσβάλλουν την απόφαση αυτή με αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της περιφέρειας, αυτό των σκουπιδιών. Πριν λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, μάλλον όπως με ειδοποιούν οι συνάδελφοι, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δυτικής Αχαΐας. Σε αυτό εκεί παρευρίσκονται κάτοικοι της περιοχής, διαμαρτύρονται για τη μεταφορά σκουπιδιών από τον πύργο στο Χιτά Φλόκα. Η συνάδελφος Βίκη Ιδρακούλη είναι αυτή τη στιγμή στη συνεδρίαση στο Δημαρχείο της Κάτω Αχαγιάς. Παρακολουθεί τη συνεδρίαση και βεβαίως θα μας μεταφέρει γρήγορα τις εξελίξεις εκεί. Βίκη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, βρισκόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κάτω Αχαΐας, όπου για περίπου 2,5 ώρες οι κάτοικοι της περιοχής είχαν συγκεντρωθεί εδώ και περίμεναν υπομονετικά μέχρι να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να αναφέρουμε ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα δέχονταν 2.000 τόνους απορρίμματα από τον πύργο για να διευκολύνουν την κατάσταση, οι κάτοικοι της περιοχής αντέδρασαν και είπαν ότι δεν θα δεχτούν ούτε ένα κιλό απορρίμματα στο Χιτά Φλόκα. Μάλιστα, σήμερα το πρωί προχώρησαν σε δεύτερο αποκλεισμό του Χιτά Φλόκα και δεν επέτρεψαν σε κανένα απορριμματοφόρο να μπει στο Χιτά. Αυτή τη στιγμή τοποθετήθηκαν οι κάτοικοι, οι οποίοι ζητούν ο Δήμος να πάρει πίσω την απόφασή του και αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου πάνω σε αυτό το θέμα. Όπως έχουμε ξαναπεί, Βίκη, ουδής θέλει σκουπίδια στην περιοχή του ουδής. Βλέπω, ακούμε αυτή τη στιγμή από τη συνεδρίαση ότι το κλίμα είναι τεταμένο, έτσι. Το κλίμα, γιατί όπως είπαμε και πριν, οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν τα απορρίμματα να μην πάνε στο Χιτά Φλόκα και θα υπερασπιστούν αυτή την απόφασή τους και ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποίησεις στην περίπτωση που ο Δήμος της Δυτικής Αχαΐας δεν πάρει πίσω την απόφαση αυτή όσον αφορά τα απορρίμματα του πύργου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βίκη. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Ουδής, κυρίες και κύριοι, θέλει τα σκουπίδια στην πόρτα του, στο χώρο του, στην περιοχή του. Το ερώτημα το οποίο μένει, όπως είχε πει κάποτε και ένας ερετός, είναι και πού θα τα πάμε τελικά. Κανείς δεν τα θέλει. Δίπλα του, πίσω του, μπροστά του. Αλλά κάπου πρέπει να μπουν και αυτά. Θα μου πείτε, υπάρχουν τόσες σύγχρονες μέθοδοι. Ζούμε στο 2015 και θα έπρεπε να παλεύουμε να εφαρμοστούν αυτές. Να αλλάξουμε θέμα. Ώρες αγωνίας για την τύχη ενός μικρού αγοριού μόλις 4 ετών, το οποίο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών στο νοσοκομείο του Ρίου. Αύριο με στρατιωτικό αεροσκάφος ο μικρός Αλέξανδρος θα πετάξει για την Ιταλία, όπου θα περιμένει να βρεθεί κατάλληλο μόσχευμα. Για την επιχείρηση αερομεταφοράς έρχονται με το ελληνικό πρωθυπουργικό αεροσκάφος, το διέθεσε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, Ιταλοί ειδικοί στον Άραξο, οι οποίοι θα συνοδεύσουν μαζί με Έλληνες γιατρούς τον τετράχρονο στο ταξίδι για τη ζωή του. Το Σάββατο αναμένεται να στηθεί η αερογέφυρα ζωής από την Πάτρα στην Πάντοβα της Ιταλίας για τον μικρό Αλέξανδρο, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Το τετράχρονο αγγελούδι πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς και ήδη έχει διατεθεί το πρωθυπουργικό αεροσκάφος προκειμένου να μεταφερθούν Ιταλοί ειδικοί στην Πάτρα για να τοποθετήσουν στον μικρό ένα ειδικό μηχάνημα. Στη συνέχεια, εξωτερική μονάδα του ΕΚΑΒ θα μεταφέρει το παιδί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αράξου, όπου με 130 θα απογειωθεί με προορισμό την Βενετία και από εκεί οδικός σε ειδικό κέντρο στην Πάντοβα. Υπάρχει μια προετοιμασία τουλάχιστον 4 ημερών αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε γραφειοκρατικό εμπόδιο και να πάει στο κέντρο που είναι η τελευταία ελπίδα του παιδιού, σε ένα κέντρο της Ιταλίας. Είναι μια πολύ δύσκολη μεταφορά. Το παιδάκι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Και φυσικά το τι θα γίνει θα εξαρτηθεί από ό,τι πει ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας. Ο Αλέξανδρος δίνει σκληρή μάχη στην ΜΕΘ παιδών και στο πλευρό του, εκτός από τους γονείς του οι οποίοι προσεύχονται για να πάνε όλα καλά, βρίσκονται και οι επιστήμονες της μονάδας, κάνοντας ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να συνεχίσει να χτυπάει η καρδιά του μικρού. Είναι η δεύτερη φορά στους τελευταίους 6 μήνες που υπάρχει παρόμοιο περιστατικό, που ένα παιδάκι έχει την ανάγκη μεταφοράς στο εξωτερικό, την επίγουσα ανάγκη. Υποστηρίζεται αυτή τη στιγμή στη μονάδα μας μηχανικά
και καθημερινή αιμοκάθαρση και με εινότροπα. Τέλος πάντων, από έναν εξαιρετικό επιστήμονα που έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, τον Ανδρέα τον Ηλιάδη, ο οποίος δεν έχει φύγει λεπτό από το προσκεφάλι του παιδιού. Το παιδί πάσχει από διατατική μυοκαρδιοπάθεια, ενώ και ο πατέρας του έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς. Μόσχευμα για τον Αλέξανδρο δεν έχει βρεθεί ακόμα και στη γειτονική χώρα θα μπει σε ειδικό μηχάνημα υποστήριξης μέχρι να μπορέσουν οι γιατροί να προχωρήσουν στη μεταμόσχευση. Στην Ελλάδα δεν γίνονται τέτοιου είδους επεμβάσεις σε παιδιά, ενώ το κόστος υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Ποσό που καλύπτεται από τα ταμεία καθώς ο μικρός είναι ασφαλισμένος. Αναστατωμένοι είναι οι κάτοικοι μικρών και μεγάλων ελληνικών νησιών από την πρόθεση της κυβέρνησης να αυξήσει το ΦΠΑ στα νησιά. Για πλήγμα στην νησιωτικότητα και εκτόξευση της τιμής των αγαθών μιλούν οι φορείς και κάτοικοι. Βέβαια, το θέμα αφορά στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν υπάρχει μειωμένος ΦΠΑ. Μείωση ΦΠΑ ζητούν οι νησιώτες του Ιωνίου, αύξηση πανελλαδική έλαβαν. Αυτή είναι η σκέψη των ηθινόντων του Υπουργείου Οικονομικών, που σκέφτηκαν πως προκειμένου να γεμίσουν τα δημόσια ταμεία, αντί να μειώσουν το συντελεστή ΦΠΑ στο Ιόνιο όπως γίνεται στο Αιγαίο, είναι προτιμότερο να τον ανεβάσουν σε ολόκληρη την νησιωτική Ελλάδα στο 23%. Καταστροφική για τις ευάλωτες νησιωτικές οικονομίες θα είναι αυτή η αύξηση, καταγγέλνουν ομόφωνα επιχειρηματικοί και παραγωγικοί φορείς, αλλά και κάτοικοι, που αντιδρούν εντονότατα στη σχετική κυβερνητική πρόθεση. Το καθεστώς χαμηλού ΦΠΑ, που μέχρι στιγμής ισχύει μόνο για τα νησιά του Αιγαίου, δεν αποτελεί κάποια προνομιακή μεταχείριση ή χάρη, αλλά αντισταθμιστικό μέτρο για την υψηλή δαπάνη μεταφοράς των αγαθών από και προς τα νησιά. Η ρύθμιση αυτή νομίζω ότι αντί να βελτιώνει την κατάσταση, να στηρίζει κάπως και τα υπόλοιπα νησιά της Ελλάδος που έχουν παραμεληθεί, ίσα-ίσα δημιουργεί αντίθετες συνθήκες, ιδιαίτερα λίγες μέρες, εβδομάδες πριν από την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Αγκάθι, μάλιστα, παραμένει το γεγονός ότι τα νησιά του Ιωνίου δεν απολαμβάνουν το μέχρι στιγμής τουλάχιστον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, όπως συμβαίνει με τα νησιά του Αιγαίου. Στην ουσία, αν το πάμε έτσι λίγο πιο πονηρά, είναι αθέμητος ανταγωνισμός αυτά τα νησιά τα οποία προσφέρουν τον ίδιο τουρισμό και περισσότερο να έχουν χαμηλότερο ΦΠΑ από τα Ιόνια νησιά, ας πούμε. Τι σημαίνει όμως η αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ, μια ανάσα πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου? Όπως τονίζουν σε κάθε ευκαιρία τουριστικοί φορείς, το πλήγμα θα είναι βαρύτατο, καθώς τα ταξιδιωτικά πακέτα έχουν ήδη προπληρωθεί με τον παλαιό συντελεστή. Σίγουρα επιφέρει ένα μεγάλο πλήγμα για τις επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη έχουν κτίσει συμφωνίες με εταιρείες, με συγκεκριμένα συμβόλαια, και το γεγονός ότι είναι ανελαστικές οι δαπάνες αυτές και δεν μπορούν να μεταφερθούν στον τελικό καταναλωτή, θα τα επιμεριστεί η ίδια η επιχείρηση. Κάτι στο οποίο αυτή την ιδιαίτερη περίοδο της πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης δεν θα μπορέσει και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Αν τελικά ο ΦΠΑ γενικευτεί στο 23% σε ολόκληρη τη χώρα, αυτοί που θα πληγούν σφοδρότερα θα είναι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Όλες τις επιχειρήσεις πια είναι απλώς τη μεγάλη, την επιχείρηση, η οποία μπορεί να έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους, μπορεί να είναι πιο ανώδυνα από μια άλλη μικρή επιχείρηση, η οποία δουλεύει οριακά, πληρώνει τις υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να της μπει και αυτός ένας έμεσος φόρος είναι και αυτός. Αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να παίρνονται προκειμένου να υπάρχει η περίοδος προσαρμογής, προκειμένου όλοι να γνωρίζουν ποιο θα είναι το καθεστώς μετά από κάποιους μήνες, 5-6 μήνες. Όμως για άλλη μια φορά, η εύκολη λύση είναι στις επιχειρήσεις που ήδη βιώνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Να ξέρετε ότι έχει θεσμοθετηθεί για τα νησιά μας και στο Ελληνικό Σύνταγμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το μεταφορικό ισοδύναμο, κάτι το οποίο όμως δεν έχει εφαρμοστεί. Χρόνια αγωνιζόμαστε, έχουν πάρει τις αποφάσεις, όμως δεν έχουν υλοποιηθεί. Ο Όμιλος Ανάπτυξης Νησιωτικών Επιμελητηρίων έχει προγραμματίσει διαδοχικές συναντήσεις με τους συναρμόδιους υπουργούς σε μια προσπάθεια όχι απλά να μην αυξηθεί ο ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, πλούσια ή φτωχά, αλλά να παραμείνει στα χαμηλά επίπεδα και να περιληφθούν στη διάταξη και τα αδίκως εξαιρούμενα από αυτή Ιόνια νησιά. Δείτε σε λίγο. Άγιο είχε ο οδηγός που το αυτοκίνητό του έπεσε σε ποτάμι και παρασύρθηκε 100 μέτρα από τα ορμητικά νερά. Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν ρημάξει σχολεία της περιφέρειας. Παρουσιαζόταν ως μέλη Επιτροπής κατά των Ναρκωτικών και έκλεβαν ηλεκτρονικές συσκευές και χρήματα. Στις ομορφότερες παραλίες του κόσμου, το ναυάγιο της Ακίνθου, σύμφωνα με το CNN.
Σε εξέλιξη το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν, κυρίες και κύριοι, να πάμε τώρα να δούμε το επόμενο θέμα μας. Άγιο είχε ένας οδηγός στην περιοχή του Άργους αφού το αυτοκίνητό του έπεσε στο ποτάμι του Ξεριά και ενώ τα ορμητικά νερά το παρέσυραν για περίπου 100 μέτρα, αυτός βγήκε σώος και αυλαβής. Το χάρο με τα μάτια του είδε ένας οδηγός στο Άργος. Το γιο ταχύ που επέβαινε παρασύρθηκε από τα νερά του ποταμού Ξεριά με αποτέλεσμα να βρεθεί στη γέφυρα του Αγίου Βασιλείου 100 μέτρα πιο κάτω και να απεγκλωβιστεί με τη βοήθεια περαστικού. Ο οδηγός τελικά κατάφερε να βγει από το παράθυρο. Φώτα. Άμα λέω αυτοκίνητο, τι γίνεται εδώ πέρα. Μόλις κατεβαίνω κάτω, βλέπω και το φέρνω το αυτοκίνητο στο ποτάμι. Πήρα τηλέφωνο την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και 3 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Άργους και Ναυπλίου. Ο οδηγός κινούνταν σε παράδρομο της κεντρικής οδού Άργους Ναυπλίου στο ύψος του Αγίου Βασιλείου και παρασύρθηκε από τον ποταμό, ο οποίος είχε και αυξημένη ροή και στάθμη λόγω των βροχοπτώσεων. Ο οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ νωρίτερα δήλωσε πως είχε περάσει και άλλες φορές από το σημείο και δεν κατάλαβε πώς τον παρέστηρε το ποτάμι. Νέες κινητοποιήσεις για την απόδοση του θαλασσίου μετόπου στους πολίτες της Πάτρας προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα με προτεργάτη το Δήμο Πατρέων. Ο Δήμαρχος Πάτρας, ο κύριος Πελετίδης, τονίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι όσοι ετοιμάζουν επενδύσεις στο θαλάσσιο μέτωπο που διεκδικεί ο Δήμος, θα πρέπει να το ξεχάσουν. Στις 4 Απριλίου οι πολίτες της Πάτρας μαζί με συλλόγους και τη Δημοτική Αρχή θα στείλουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι το θαλάσσιο μέτωπο θα πρέπει άμεσα και οριστικά να αποδοθεί στο Δήμο Πατρέων. Από τις 11 ώρα το πρωί του επόμενου Σαββάτου, με επίκεντρο το μόλο της Αγίου Νικολάου και το βόρειο τμήμα της λιμενικής ζώνης, θα ξεδιπλωθούν πολύμορφες δράσεις και εκδηλώσεις. Θεωρούμε καταρχήν αδιανόητο μια πόλη παραθαλάσσια να είναι πίσω από τείχη και κάγκελα. Πρέπει αυτό η ζώνη να είναι η ζώνη που θα κινείται ο πατραϊκός λαός. Το θεωρούμε ότι είναι ο φυσικός μας πλούτος και φυσικά αυτό δεν έγινε πραγματικότητα γιατί κάποιοι το θεωρούν ότι το φυσικό πλούτο θέλουν να το κάνουν οικονομικό κεφάλαιο. Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση που θα γίνει το άλλο Σάββατο για την απόδοση του παραλιακού μετόπου. Άλλωστε είναι μια υπόσχεση που την έδωσε και ο σημερινός πρωθυπουργός. Βέβαια την έχουν δώσει και άλλοι πρωθυπουργοί. Δεν έχει υλοποιηθεί. Ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθεί. Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ξεκαθαρίζει ότι όσοι σχεδιάζουν να κάνουν επενδύσεις στο παλιό λιμάνι της πόλης, όπως αποκάλυψε πρόσφατα το Ιόνιαν, τις εργασίες που γίνονται για Μαρίνα Μέγκα Γιότ στην Πάτρα, θα πρέπει να τις ξεχάσουν, αφού στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να παραδοθεί το παραλιακό μέτωπο στους πολίτες. Στέλνουμε και ένα μήνυμα σε κάποιους που νομίζουν ότι θα κάνουν επενδύσεις σε αυτή την περιοχή, ότι να μην το σκέφτονται και ότι θα χάσουν τα χρήματά τους. Μην σκέφτονται ότι θα έρθουν εδώ πέρα να κάνουν business πάνω στις ανάγκες του πατραϊκού λαού. Στο παρελθόν, η Πρωτοβουλία Πολιτών είχε συγκεντρώσει 30.000 υπογραφές για να αποδοθεί το θαλάσσιο μέτωπο των 3,5 χιλιόμετρων στην Πάτρα. Στο σχετικό έγγραφο που είχε ανακοινώσει προκαιρού, ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να υλοποιήσει τη δέσμευσή του, γιατί η υλοποίηση της δέσμευσης λύνει τα χέρια του Δήμου να προχωρήσει σε έναν πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για το πώς θα διαμορφωθεί αυτή η παραλία της πόλης. Να υπενθυμίσουμε ότι αντίστοιχη εκδήλωση στο Μόλο της Αγίου Νικολάου διοργανωθεί και το Μάιο του 2011. Πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα τώρα και συγκεκριμένα στα βιολογικά προϊόντα. Στη χώρα μας, η αγορά των βιολογικών περνά κρίση. Οι πολίτες έχουν αντιληφθεί τα ωφέλη της κατανάλωσής τους, όμως δυσκολεύονται να τα προμηθευτούν, αφού η ποιότητά τους υποχρεωτικά αυξάνει την τιμή τους. Παρ' όλα αυτά, τα βιολογικά προϊόντα έχουν το δικό τους φανατικό κοινό. Έχουν κατακτήσει μεγάλο μερίδιο στην αγορά με τους καταναλωτές όλο ένα και πιο συχνά να τα εντάσσουν στη διατροφή τους. Χωρίς χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, η βιολογική καλλιέργεια και ακτινοτροφία προσφέρει προϊόντα που αποτελούν πλέον μονόδρομο για μια υγιεινή διατροφή. Παρ' όλα αυτά, ο παράγοντας τιμή έχει αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά την εγχώρια κατανάλωση, καθώς τα βιολογικά προϊόντα σε ορισμένες κατηγορίες είναι ακριβότερα από τα συμβατικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στρέφονται οι καταναλωτές σε φθηνότερες λύσεις παρά την υψηλότερη διατροφική αξία τους. Όμως η εξαιρετική ποιότητα δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα. Δεν είναι όμως έτσι ακριβώς ξεκάθαρο αυτό, διότι οι τιμές πλέον έχουν συμβιστεί πάρα πολύ σε όλα. Νομίζω λοιπόν ότι το κριτήριο βασικά για να διαλέξει κάποιος ένα βιολογικό προϊόν, καταρχάς δεν είναι η τιμή του. Είναι σίγουρα η ποιότητα. Και τι είναι αυτό το οποίο προσφέρει. Εάν λοιπόν στο μυαλό σου έχεις να αγοράσεις ένα βιολογικό προϊόν το οποίο είναι ποιοτικός καλό, δεύτερο κριτήριο είναι τιμή. Αλλά και πάλι, σε αυτή την εποχή που ζούμε,
οι τιμές έχουν πλέον συμπιεστεί προς τα κάτω, οπότε είναι εύκολα προσβάσιμο. Οι καταστηματάρχες βιολογικών προϊόντων, προσπαθώντας να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα, αύξησαν τις προσφορές στα ράφια τους ώστε να κάνουν τα προϊόντα πιο ελκυστικά. Είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά όποιος τα ξέρει, τα προτιμάει. Βέβαια, πολλοί άμα τα πιάσουν στο χέρι τους και δουν τη τιμή, τα αφήνουν για να πάρουν το πιο φτηνό. Αν σας πω ένα παράδειγμα, τις φακές, δεν παίζεται. Μέχρι και οι φακές σε κλουβίς που έχουν 16 ευρώ το κιλό, τις προτιμάνε. Και επειδή ουδής προφήτησαν τη ιδέα αυτού Πατρίδη, θετικά είναι τα μηνύματα που προκύπτουν από το μέτωπο των εξαγωγών, καθώς σημαντικό μέρος ελληνικής παραγωγής διοχετεύεται σε αγορές του εξωτερικού, όπου η ζήτηση είναι σαφώς υψηλότερη. Το οίκος Ζάκυνθος προωθεί καταρχήν μέσα με μια νοοτροπία που χτίζουμε μέσα στις ίδιες επιχειρήσεις μας να παράγουμε και να καλλιεργούμε βιολογικά προϊόντα. Και κατά δεύτερον, έχουμε επικοινωνία με τους πελάτες μας που μπορούμε και τα προωθούμε μέσα από τις επιχειρήσεις μας και ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα βιολογικά προϊόντα οι επισκέπτες που έρχονται στο νησί μας και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα. Και βέβαια από εκεί πέρα, μέσα από την ίδια επαφή με τους πελάτες μας και τους επισκέπτες και μέσα από το διαδίκτυο, από τις ιστοσελίδες μας που μπορούν και ενημερώνονται και διαβάζουν και βλέπουν τι έχουμε, πώς παράγουμε και μπορούν και επιλέγουν και όταν έρχονται στο νησί μας και ίσως και να τα κάνουμε και αποστολή στο εξωτερικό. Το κριτήριο θα πρέπει να είναι πάντα η ποιότητα και η υγεία που θέλουμε να έχουμε στον οργανισμό μας, γιατί επιλέγοντας κάτι ποιοτικό έχει να κάνει ότι επιλέγουμε να έχουμε καλύτερη υγεία. Συμπέρασμα όλων πως ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει τα βιολογικά προϊόντα έχουν ποιότητα και παρόλα αυτά η διαφορά τιμής από εκείνα της συμβατικής καλλιέργειας είναι ελάχιστη. Κυρίως ότι η προσπάθεια για την καλλιέργειά τους δεν την χάνει στήριξη από το κράτος, αφού οι παραγωγοί ούτε επιδοτήσεις λαμβάνουν, ούτε τη δυνατότητα ένταξης σε προγράμματα έχουν. Τεράστιες διαστάσεις λαμβάνει το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα το φαινόμενο με ανθρώπους οι οποίοι ζητιανεύουν για λίγα χρήματα για να εξασφαλίσουν έστω την καθημερινή τους τροφή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου Πάτρας, καθημερινά δέχονται αιτήσεις από πολίτες οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σπίτι ή δεν μπορούν να παρέχουν στην οικογένειά τους ούτε ένα πιάτο φαγητό. Μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της στην αγκαλιά απλώνει το χέρι ζητώντας τον οβολό των περαστικών για να μπορέσει να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαγητό στην οικογένειά της. Λίγα μέτρα πιο μακριά, ένας άνδρας κάθεται στην είσοδο του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας και ζητά από τους περαστικούς να του δώσουν χρήματα. Αυτές είναι μερικές από τις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Ιόνιαν στην Πάτρα με ανθρώπους που οδηγήθηκαν στην επετεία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Βλέπω, καθόνται, διανέβουν. Φτάσουμε κι εμείς σε αυτό το σημείο. Τίποτα άλλο. Τι να κάνουν, από τους φάει πίνα ο κόσμος, τι να κάνει. Μπορεί να κάνει αλλιώς. Έχουν ανάγκη. Είναι πολλοί που έχουν ανάγκη, αλλά ξέρω που έχουν ανάγκη και θα δώσω εκεί που ξέρω εγώ. Υπάρχουν παιδιά που ανοίγουν και μέχρι τους σκάδους, μπαίνουν μέσα στους σκάδους και υπάρχει κρίση. Βεβαίως, εκτός από αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που έχουν κάνει την επετεία επάγγελμα. Γι' αυτό το λόγο οι πολίτες είναι διστακτικοί και τις περισσότερες φορές δεν βοηθούν τον άνθρωπό τους, ακόμη κι αν είναι ένα μικρό παιδί. Όσο μπορώ να βοηθήσω, βοηθάω. Μην νομίζετε ότι έχουμε χρήματα, πληρώνουμε έμφυα, πληρώνουμε χαράτσα, πληρώνουμε τα πάντα. Ό,τι μπορώ, κάνω. Και εγώ άνεργος είμαι. Τα στοιχεία του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων συγκλονίζουν. Μέσα σε τρεις μήνες, το κοινωνικό παντοπολείο από 32 αιτήσεις που δεχόταν μέσα στο Μάρτιο, ο ρυθμός αυτός ξεπέρασε 80 και ακόμη ο μήνας δεν έχει τελειώσει. Οι αιτήσεις που δεχόμαστε στο κοινωνικό παντοπολείο προκειμένου άπορους συμπολίτες μας να τους χορηγήσουμε τρόφιμα έχουν αυξηθεί. Τελευταίους τρεις μήνες χαρακτηριστικά οι αιτήσεις ήταν περίπου 32 το Γενάρη, μετά το Φλεβάρι 52 και το Μάρτι μέχρι τώρα που μιλάμε και δεν έχει λήξει ακόμη είναι 89. Και δεν είναι μόνο το πιάτο φαγητό που δεν μπορούν κάποιοι να παρέχουν στην οικογένειά τους, αλλά στον κοινωνικό οργανισμό προσέρχονται άτομα που ζητούν χρήματα είτε για να πληρώσουν λογαριασμό της ΔΕΗ είτε τα φάρμακά τους. Έχουμε το πρόβλημα υποσιτισμού, πρόβλημα που αναφέραμε, πρόβλημα στέγασης. Αυξάνονται αιτήσεις για ανθρώπους μας, συνανθρώπους μας που δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενίκια και τους κάνουν έξωση ή βρίσκονται υπό έξωση και έρχονται σχεδόν καθημερινά, δεχόμαστε και τέτοια αιτήματα. Ο κύριος Τουλγαρίδης υπογραμμίζει ότι αν δεν υπάρξει σχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, τότε οι εικόνες αυτές θα συνεχίσουν να αποτελούν γροθιά στο στομάχι της κοινωνίας. Να πάμε τώρα στην Καλαμάτα. Εκεί βρέθηκε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη, ο κύριος Γιάννης Πανούσης. Ο συνάδελφος από την εφημερίδα Ελευθερία Γιάννης Συνάπης έχει τις λεπτομέρειες. Γιάννη, να σε καλησπερίσουμε. Καλησπέρα στην Καλαμάτα. Ο κύριος Πανούσης επισκέφθηκε την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας και την Περιοριστική Υπηρεσία Καλαμάτας.
ουσιαστικά ήρθε στην Καλαμάτα για να μετάσχει σε μια ημερίδα με θέματα αναβολικά, στην οποία ήταν μεταξύ των εισηγητών. Το ενδιαφέρον της παρουσίας του Γιούρη Πανούση ήταν ότι συναντήθηκε με αξιωματικούς, αστυνομικούς, αλλά και με συνδικαλιστές τόσο της αστυνομικής διευθυνσίας όσο και της περιοριστικής υπηρεσίας της Καλαμάτας. Το έθεσαν τα σοβαρά ζητήματα της έλλειψης προσωπικού και εξοπλισμού, αλλά και της ανάγκης να στελεχωθεί, να ενισχυθεί το αεροδρόμιο Καλαμάτας τόσο σε αστυνομική δύναμη όσο και σε πυροσβεστική. Οι πληροφορίες μας, οι τοποθετήσεις των συνδικαλιστών και των αξιωματικών των δύο υπηρεσιών της Καλαμάτας είναι ότι ο κ. Πανούσης άκουσε με προσοχή, με κατανόηση τα αιτήματα και σε όσα από αυτά μπορεί να δώσει λύση, είπε ότι θα δώσει λύση το συντομότερο δυνατό. Μιλάμε για συναντήσεις δηλαδή που έγιναν σε πολύ καλό κλίμα. Ενδιαφέρον είχε και η μερίδα για τα αναβολικά, όπου ο κ. Πανούσης ήταν μεταξύ των εισηγητών. Να σημειώσουμε ότι μετά ο κ. Πανούσης συνέχισε την επίσκεψή του, την περιοδία στην Πελοπόννησο, επισκεπτόμενος τις αστυνομικές διευθύνσεις της περιφέρειας στην Τρίπολη, αλλά και της αστυνομικής διεύθυνσης Κορινθίας, στην Κόρινθο. Ήταν δηλαδή ουσιαστικά μια περιοδία η σημερινή ημέρα του κ. Πανούση, μπορούμε να πούμε για αυτή. Με αφορμή την ημερίδα για τα αναβολικά, ο κ. Πανούση βρήκε την ευκαιρία να ακούσει από κοντά, να συναντηθεί με αστυνομικούς και πεζοδέσεις και να δει από κοντά την κατάσταση και να ακούσει τα προβλήματα που βιώνουν οι αστυνομικοί πεζοδέσεις στη Μεσσηνία, την Αρκαδία και την Κορινθία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό σου βράδυ, Γιάννη. Καλό βράδυ, την Καλαμάτα. Μια από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου, με κατάλευκη άμμο, βαθυγάλανα νερά και ένα γκρεμό με ύψος πάνω από 100 μέτρα, που προσφέρεται για κάθε είδους extreme sport, είναι το ναυάγιο της Ζακύνθου. Το CNN την κατέταξε στη δεύτερη θέση ανάμεσα στις 20 ομορφότερες παραλίες παγκοσμίως. Είναι μοναδικές γιατί συνδυάζουν παραδεισένια νερά και άγρια ομορφιά που κόβει την ανάσα. Παραλίες που βρίσκονται κρυμμένες πίσω από γιγάντια, απόκρημνα βράχια, κομμένα λες με μαχαίρι, και υποδέχονται τον επισκέπτη όχι μόνο για να απολαύσει τα καταγάλανα νερά, αλλά και για να δοκιμάσει τα όρια του, να αναμετρηθεί με την άγρια πλευρά της φύσης. 20 τέτοιες παραλίες ξετρύπωσε το CNN σε ολόκληρο τον πλανήτη. Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Μαρόκο, Καλιφόρνια, Χαβάη, Βραζιλία, νησιά Μπαρμπέιντος, Αυστραλία, Μεξικό. Μαντέψτε όμως πια βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Ναι, είναι και πάλι το ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Μία από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου, με κατάλευκη άμμο και βαθυγάλανα νερά, ένα θαλασσοφαγωμένο σκουριασμένο σκαρί πλοίου και ένα κατακόρυφο βράχο να την προστατεύει με ύψος πάνω από 100 μέτρα, που προκαλεί τους πιο τολμηρούς να αναμετρηθούν μαζί του. Εκατοντάδες λάτρεις των ακραίων σπορ από όλο τον κόσμο επισκέπτονται το ναυάγιο, άλλοτε σε οργανωμένες ομάδες με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και άλλοτε ως μεμονωμένοι αθλητές που απολαμβάνουν πτήσεις και πτώσεις από το χείλος του γκρεμού, απευθείας στην κατάλευκη άμμο. Οι αιτήσεις ομάδων που ζητούν να παρουσιάσουν σοου ακραίων σπορ στο ναυάγιο δεν σταματούν και κάθε χρόνο όλο ένα και περισσότεροι έρχονται να εξερευνήσουν τα όρια τους. Ακόμη όμως και αν δεν είστε λάτρεις της αδρεναλίνης, το ναυάγιο είναι η παραλία που πρέπει να γνωρίσετε για τον απίθανο συνδυασμό εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς και παραδεισένιας καλοκαιρινής εμπειρίας. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που περιλαμβάνεται σε λίστες με συναρπαστικά τοπία. Άλλοτε στις ομορφότερες παραλίες του κόσμου και άλλοτε στις πιο άγριες, άλλοτε στα τοπία που κόβουν την ανάσα και άλλοτε στα μέρη που πρέπει να επισκεφθεί κάποιος οπωσδήποτε μια φορά στη ζωή του, το ναυάγιο είναι εκεί για να μαγεύει με την άγρια ομορφιά του τους ταξιδιώτες του κόσμου και να κάνει τη Ζάκυνθο σήμα κατά τεθέν της καλοκαιρινής περιπέτειας. Με 3 χρόνια καθυστέρηση ορκίστηκαν σήμερα οι απόφοιτοι του ΤΕΗ Πύργου του Τμήματος Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Πρόκειται για 113 πτυχιούχους που επιτέλους πήραν το πτυχίο στα χέρια τους. Υπόσχομαι στην ελληνική κοινωνία. Υπόσχομαι στην ελληνική κοινωνία. Ότι θα υπηρετήσω ιδιωτελώς και με όλες μου τις δυνάμεις. Η πρώτη οργομοσία μετά το 2012 για τους αποφύτους του ΤΕΗ Πύργου, του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Οι ευθύνες για την τριετή αυτή καθυστέρηση αποδόθηκαν στο σχέδιο Αθηνά, που δημιούργησε γενικότερα ένα αρνητικό κλίμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας. Αυτό ακριβώς ήταν η ευχή όλων στην τελετή αποφύτησης, να διορθωθούν τα λάθη και οι αστοχίες που επέφερε το σχέδιο Αθηνά, και το συγκεκριμένο τμήμα του ΤΕΗ Πύργου βρίσκεται υποκαθεστώς μεταβατικότητας με ημερομηνία λήξης μέσα στο 2018. Σήμερα
Οραρκίστηκαν 113 πτυχιούχοι, παρουσία των στελεχών του ΤΕΗ Πύργου, φορέων της πόλης και του νομού και φυσικά των γονέων που είδαν επιτέλους τα παιδιά τους να παίρνουν το πτυχίο τους. Ήταν η τέταρτη κατά σειρά τελετή καθομολόγησης από το 2003, οπότε και ιδρύθηκε το συγκεκριμένο τμήμα. Για την τιμή που μας κάνατε, για τη συμβίωση που είχατε μαζί μας αυτά τα χρόνια του κύκλου σπουδών σας και για τον τρόπο με τον οποίο σας συμπεριφέρθηκε ή συμπεριφέρετε στους επόμενους συντηρητές σας, η πολιτεία με το σχέδιο Αθηνά ή με το μη σχέδιο Αθηνά, το οποίο ήθελε να κάνει χειρότερα τα πράγματα. Και όσοι βρισκόμαστε εδώ σήμερα, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πραγματικά παλεύουμε μέσα από 40 κύματα να αποκτήσουμε ένα πτυχίο όπως εσείς σήμερα και η σημερινή ορκομοσία μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε σε ένα ΤΕΗ των χιλίων προβλημάτων. Τόσο οικονομική κρίση και μείωση γενικά των πιστώσεων έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην λειτουργία όλων των παραγωγών των εξωτερικών αντιπάτων. Όπως γνωρίζετε, το σχέδιο Αθηνά βρίσκεται δυστυχώς στο τμήμα πληροφορικής και μέσα μαζικής ενημέρωσης αποδυναμωμένο και να είναι σε μεταβατική βάση μέχρι το 2018 όπου θα κλείσει. Κατά γενική ομολογία, ένα τμήμα ΤΕΗ με άκρος ελκυστικό και σύγχρονο αντικείμενο αποδυναμώθηκε και οδεύει στο οριστικό κλεισιμό του, με το νεότερο τμήμα διοίκησης οικονομίας και επικοινωνίας πολιτιστικών και τουριστικών μονάδων να αποτελεί τον αντεγκαταστάτη του. Τα Χελιδόνια αποτελούν τους προάγγελους της Άνοιξης και στο πλαίσιο της δράσης Χελιδονίσματα 2015, μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν πύλινες φωλιές για να τα καλωσορίσουν μετά το μακρινό ταξίδι τους από την Αφρική. Η δράση αυτή έγινε και στην Κεφαλονιά από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού του ΕΝΟ. Μετά από ένα κουραστικό ταξίδι από τη μακρινή Αφρική, έχοντας διανύσει μια απόσταση περίπου 10.000 χιλιόμετρων, τα Χελιδόνια έρχονται ξανά στη χώρα μας, φέρνοντας μαζί τους και την Άνοιξη. Και ο καλύτερος τρόπος για να τα καλωσορίσουμε είναι να κατασκευάσουμε εμείς ήδη τις φωλιές τους, κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο για ορισμένους μήνες ένα καινούριο γείτονα. Αυτό έκαναν οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά, στο πλαίσιο της δράσης Χελιδονίσματα 2015, που διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού ΕΝΟ σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Τα παιδιά συγκεντρώθηκαν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου και υπό τις οδηγίες των μελών του φορέα έφτιαξαν πύλινες χελιδόνου φωλιές, οι οποίες θα στεγάσουν τους προάγγελους της νέας εποχής. Ήρθαν εδώ τα παιδιά, είχαμε ετοιμάσει πυλό και με διάφορες οδηγίες που τους δίναμε, φτιάξανε μια μικρή φωλιά για τα χελιδόνια, κλείνοντας σιγά σιγά τον πυλό και φτιάχνοντας την πύλινη φωλιά. Στο τέλος, αφού ολοκλήρωσαν τη φωλιά, την πήραν μαζί τους, την οποία θα τοποθετήσουν σε μέρη, σε τείχους, σε δικά τους μέρη, για να καλωσορίσουν τα χελιδόνια. Ήταν πολύ ευχάριστη εμπειρία, διασκεδάσανε πάρα πολύ, τους άρεσε και ελπίζουμε να πήραν και το μήνυμα της προστασίας των πτηνών. Το μήνυμα είναι ότι αγαπάμε τα πουλιά, τα προστατεύουμε, τα βοηθάμε και στο μεγάλο ταξίδι που έκαναν από την Αφρική να έρθουν στη χώρα μας κουρασμένα, θα βρουν έτοιμες φωλιές για να μπορούν να φωλιάσουν και να φτιάξουν και να συνεχίσουν την διαιώνιση του είδους τους. Η συγκεκριμένη δράση θα επαναληφθεί και το πρωί του Σαββάτου για το κοινό, ενώ λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής που υπήρξε από τα σχολεία, είναι πιθανό να γίνει ξανά και τη Δευτέρα. Ήρθαν λοιπόν τα Χελιδόνια. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η θεατρική κοινότητα τιμά και φέτος την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαρτίου και σηματοδοτείται από ένα νέο μήνυμα προς ψυχή και πνεύμα. Ηθοποιοί με πολυετή πείρα στο Σανίδι μιλάνε στην κάμερα του Ιόνιαν για το θέατρο της Ελλάδας, το οποίο όπως τονίζουν θα πρέπει να στηριχτεί περισσότερο από την πολιτεία. Ο λόγος του θεάτρου θα πρέπει να διεισδύει στο εσωτερικό, εκεί όπου απαγορεύεται. Το είδος του θεάτρου, θεμελιωμένο στην αλήθεια, βρίσκει την ολοκλήρωσή του στο ανεξήγητο. Με αυτά τα λόγια, ο Πολωνός σκηνοθέτης Γκζίστοφ Βαρλικόφσκι έστειλε το φετινό μήνυμά του για την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου. Κάθε χρόνο στις 27 Μαρτίου εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα θεάτρου. Πρόκειται για μια ετήσια γιορτή της διεθνούς θεατρικής κοινότητας, η οποία πρωτοεμφανίστηκε το 1961 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Η ηθοποιός Όλγα Πολίτου μετρά πάνω από 40 χρόνια στο σανίδι και μιλά στην κάμερα του Ιόνιον για την μεγάλη της αγάπη. Χαίρομαι που πραγματικά τιμάτε το θέατρο σήμερα, γιατί αν δεν υπήρχε το θέατρο και ο πολιτισμός, γιατί μέσα από το θέατρο βγαίνει ο πολιτισμός, και αν σκεφτούμε μεγάλους συγγραφείς όπως είναι, ήταν και είναι και θα είναι ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Αριστοφάνης και που ήταν οι στυλοβάτες του παγκόσμιου θέατρου,
τι θα ήταν η ζωή μας. Την ημέρα αυτή, σε όλες τις χώρες του κόσμου πραγματοποιούνται θεατρικά δρόμενα και άλλες συναφείς με το θέατρο εκδηλώσεις. Κάθε χρόνο, ένας άνθρωπος του θεάτρου αναλαμβάνει να γράψει το μήνυμα του εορτασμού, το οποίο ήθιστε να διαβάσετε στα θέατρα πριν από την παράσταση της 27ης Μαρτίου. Το μήνυμα μεταφράζεται σε περισσότερες από 20 γλώσσες. Δημοσιοποιείται μέσα από το δίκτυο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και τα Εθνικά του Κέντρα, αλλά και θεατρικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Το θέατρο είναι πολιτισμός. Το θέατρο χτίζει πολιτισμό. Το θέατρο είναι η τέχνη των τεχνών. Καταλαβαίνεις ότι είναι από τις πιο σημαντικές ημέρες, θα λέγαμε και για μας. Τι να πω για την ημέρα. Από ότι μακάρι στο δύσκολο καιρό που ζούμε, στις δύσκολες χώρες που ζούμε, ο κόσμος να βγαίνει, να μπορέσει να χαίρεται, γιατί το θέατρο αυτό κάνει. Το θέατρο βοηθάει τον άνθρωπο να ξεπεράσει αρκετά πράγματα, αρκετά προβλήματα. Το θέατρο στην Ελλάδα είναι σε πάρα πολύ μεγάλο, είναι πολύ ανεβασμένο. Το επίπεδο του θέατρου στην Ελλάδα είναι, μπορώ να σου πω, από τα καλύτερα της Ευρώπης. Και επειδή έχω παρακολουθήσει και το λέω από προσωπική μου πείρα, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Κάνουμε εκπληκτικές δουλειές, έχουμε πάρα πολλές σκηνές και όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε όλες τις πόλεις. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, διοργάνωσε εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλωνο, όπου αναλύθηκε το μήνυμα του σπουδαίου Πολωνού σκηνοθέτη. Αλλάξουμε θέμα. Κάτι παραπάνω από 2 εβδομάδες απομένουν για την μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης, το Πάσχα. Οι απανταχού χριστιανοί Ορθόδοξοι προετοιμάζουν τις ψυχές τους για το θείο πάθος. Σήμερα λοιπόν συνέρευσαν στις εκκλησίες για να παρακολουθήσουν την ακολουθία του ακάθιστου ύμνου. Ένας ύμνος προς την Παναγία που όταν ψάλλεται στις εκκλησίες κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής προκαλεί ρίγη αληθινής συγκίνησης και πνευματικής ανάτασης στους πιστούς, ψάλθηκε απόψε σε όλες τις εκκλησίες της χώρας. Ο ακάθιστος ύμνος που όταν ψάλλεται το εκκλησίες μας στέκεται όρθιο, τελέστηκε και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου. Λίγο πριν την είσοδό μας τη Μεγάλη Εβδομάδα και οι απανταχού χριστιανοί συμμετέχουν ευλαβικά στο θεανθρώπινο πάθος και ετοιμάζονται πνευματικά για το μεγάλο πέρασμα στην Ανάσταση. Συγκίνηση έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του πρώην μαέστρου της Μπαντίνας, Ανδρέα Γιαννόπουλου, της Πάτρας, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 55 ετών. Έδωσε τη μάχη του με αξιοπρέπεια και αγωνίστηκε για να σωθούν και άλλοι άνθρωποι που έπασχαν από την ίδια ασθένεια. Ο ίδιος όμως δεν τα κατάφερε. Ο Ανδρέας Γιαννόπουλος κρατούσε την μπαγκέτα της Μπαντίνας του Δήμου Πατρέων επί 15 χρόνια, στην οποία μετείχε και νωρίτερα ως μέλος. Πλαισίωσε μελωδικά εκατοντάδες εκδηλώσεις, ακούραστα και με αγάπη προσέφερε τις υπηρεσίες του. Όλα αυτά μέχρι το 2013, που έγινε η διάγνωση ασθένειάς του. Ο ίδιος, μετά από γενναία μάχη που έδωσε, δεν κατάφερε να βγει νικητής. Και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην τοπική μουσική κοινωνία της Πάτρας και όχι μόνο. Από χθες η δημοτική μουσική της Πάτρας είναι πιο φτωχή. Ο μαέστρος της Μπαντίνας επί 15 χρόνια, ο Ανδρέας Αγιαννόπουλος, πολύ αγαπητός και στο λαό της Πάτρας, δεν είναι μαζί μας. Με το έργο του γαλούχησε γενιές και γενιές μουσικών, πατρινόπουλα τα οποία αναδύθηκαν μέσα από τις γραμμές της Μπαντίνας και της δημοτικής μουσικής αργότερα. Το τελευταίο δημόσιο μήνυμα του ίδιου από το κρεβάτι του πόνου ήταν στις 16 Μαρτίου, λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά του. Ευχαρίστησε θερμά όλους όσους το ευχήθηκαν την ημέρα των γενεθλίων του. Και ευχήθηκε από καρδιάς προσωπική, οικογενειακή ευτυχία και κυρίως υγεία σε όλους, καθώς, όπως είχε τονίσει τότε, είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Στο τέλος του μήνυματός του, ευχαρίστησε όλους και τόνισε ότι είναι σημαντικό να αισθάνεται κάποιος ότι έχει γύρω του ανθρώπους που τον σκέφτονται και τον νοιάζονται. Πραγματικά τον αγαπούσαν, τον εκτιμούσαν και έχει αφήσει τη σφραγίδα του στη δημοτική μουσική της Πάτρας.
εκφράζουμε τα πιο βαθιά μας αντιπιτήρια στην οικογένειά του και ελπίζουμε να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Η καλύτερη τιμή στο έργο του είναι να συνεχίσουμε σε αυτό το πνεύμα, μεγαλώνοντας την Παντίνα και συνεχίζοντας τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής να επανασυστήσει τη δημοτική μουσική. Ο Ανδρέας Γιαννόπουλος μπορεί να έφυγε, όμως άφησε πίσω του σημαντικό έργο, πετυχαίνοντας να αναβαθμίσει την Παντίνα του Δήμου Πατρέων, αναδεικνύοντας δεκάδες νέους ταλαντούχους μουσικούς από τα σπλάχνα της. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει σήμερα η αθλητική ενημέρωση, αφού κατατέθηκε από τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Σταύρο Κοντονή, το νέο αθλητικό νομοσχέδιο. Το νέο αθλητικό νομοσχέδιο που εστιάζει στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα δόθηκε στη δημοσιότητα το μεσημέρι της Παρασκευής από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αναμένεται να πέρασει στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Ο πολιτικός προϊστάμενος των σπορ επίσης μπορεί να διακόψει πρωταθλήματα και να επιβάλλει πρόστιμα μέχρι 25 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται φυλακή στους χούλιγκαν αλλά και σειρά περιοριστικών μέτρων στους δράστες. Από εκεί και πέρα, μεταξύ άλλων, ξεκαθαρίζεται ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει στο νέο πρωτάθλημα ομάδα που δεν θα έχει εξασφαλίσει σύστημα ηλεκτρονικού και καμερών. Επίσης, προβλέπονται βαρύτατα διοικητικά πρόστιμα σε ΠΑΕ και ΜΜΕ, ενώ επιβάλλονται υποχρεωτικά τακτικοί δικαστές και εισαγγελείς στις πειθαρχικές επιτροπές της ΕΠΟ. Απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων στους μη αναγνωρισμένους συνδέσμους οπαδών, ενώ αναβαθμίζεται ο ρόλος ΔΕΑΒ και Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα μετάθεσης αγώνων για λόγους ύποπτου στοιχηματισμού και αφαίρεση ύποπτων αναμετρήσεων από τα κουπόνια του ΟΠΑΠ. Στον νότιο όμιλο της Football League και τον Πανεγιάλο, η προετοιμασία για τον κρίσιμο αγώνα με την Ερμιονίδα συνεχίζεται με τους Μίλεβιτς, Φουρτάδος, Ανδραβέλη και Ιωάννου να κάνουν ατομικό πρόγραμμα καθώς αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα τραυματισμών. Σύμφωνα πάντως με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ο Παναγιώτης Γκουτσίδης θα τους υπολογίζει για τον κρίσιμο αγώνα. Στον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, η διοίκηση της Αχαϊκής εξέδωσε ανακοίνωση εναντίον του Παναρκαδικού, κατηγορώντας τον σύλλογο από την Αρκαδία για τα όσα συνέβησαν το γήπεδο της Κάτω Αχαγιάς. Επίσης, το σωματείο κατηγορεί και τον διαιτητή, λέγοντας ότι και στο παρελθόν έχει επιτελέσει έργο εναντίον της ομάδας. Στην Basket League και τον Κόρυβο Αμαλιάδα, στο 36ο έτος της ηλικίας του συμπλήρωσε ο Σάσα Βασίλεβιτς, ο οποίος είναι ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες του συλλόγου. Εν τω μεταξύ, το γήπεδο της Αμαλιάδας θα είναι κατάμεστο στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα και μας παρακολουθήσατε. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιον στις 12 τα μεσάνυχτα με τον Νίκο Γιαπρακά. Ακολουθεί η εκπομπή Πρόσωπα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και στις 11 η εκπομπή Απέναντι με τον Περικλή Πατσούρη. Αμέσως τώρα ένα σύντομο δελτίο καιρού. Και πάλι να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο βράδυ.